Ίσως το μεγαλύτερο μυστήριο της Γης και της ανθρωπότητας είναι πως χάσαμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια ιστορίας. Βλέπετε, υπάρχει ένα κολοσσιαίο κενό σημείο στο δικό μας παρελθόν του πλανήτη και κανείς δεν είναι σίγουρος τι συνέβη τότε. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά, ένα δισεκατομμύριο χρόνια είναι σχεδόν το 1/4 της ύπαρξης της Γης. Κι όμως υπάρχει ένα δισεκατομμύριο έτη κενού στο αρχείο πολυθωμάτων που οι γεωλόγοι το χαρακτηρίζουν ως μεγάλη ασυμφωνία. Ας κάψουμε όμως λίγο πιο βαθιά. Παίρνοντας τα χρόνια λεπτά σωματίδια από Σάμος και σκόνη, συσσωρεύεται σε μια αγωνιωδώς αργή διαδικασία που ονομάζεται αναπόθεση. Στη συνέχεια, μεταλλάσσεται σε μια άλλη διαδικασία που ονομάζεται τσιμεντοποίηση και έτσι τα πολύτιμα αντικείμενα που ψάχνουν αρχαιολόγοι και γεωλόγοι κρύβονται καλά μέσα σε τεράστια στρώματα αναποθέσεων που τσιμεντοποιήθηκαν και γίνανε ένα σώμα. Τα σωματίδια συνδέονται σταδιακά μεταξύ τους έως ότου μερικά εκατομμύρια χρόνια αργότερα σχηματίσουν ζυματογενές πέτρωμα. Τότε σχηματίζεται μια επικάλυψη με βράχους από πάνω τους και έτσι πλέον εμείς κάτω από τα πόδια μας βλέπουμε ένα αποτέλεσμα εκατομμυρίων ετών. Τεράστιους βράχους κάτω από τα πόδια μας που δεν μας επιτρέπουν καν να δούμε το παρελθόν του πλανήτη μας. Το μεγάλο κενό της ιστορίας της Γης ανακαλύφθηκε πριν από 152 χρόνια. Οι επιστήμονες έχουν διαφωνίες όμως για το τι συνέβη στον πλανήτη μας σε εκείνη την περίοδο. Το Grand Canyon είναι μια γιγάντια γεωλογική βιβλιοθήκη, με βραχώδη στρώματα που αφηγούνται μεγάλο μέρος της ιστορίας της Γης. Περιέργως όμως, λείπει ένα μεγάλο στρώμα που αντιπροσωπεύει οτιδήποτε από 250 εκατομμύρια χρόνια έως 1,2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτό το τεράστιο χρονικό χάσμα μπορεί να βρεθεί όχι μόνο σε αυτή τη διάσημη ρογμή, αλλά και σε άλλα μέρη σε όλο τον κόσμο. Σε ένα στρώμα έχετε την περίοδο της Κάμβριας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 540 εκατομμύρια χρόνια και άφησε πίσω της ζυματογενή πετρώματα γεμάτα με τα πολυθώματα της πολύπλοκης πολυκύτταρης ζωής. Ακριβώς από κάτω έχετε κρυσταλλικό υπόγειο βράχο χωρίς απολυθώματα που σχηματίστηκε πριν από περίπου 1 δισεκατομμύριο ή και περισσότερα χρόνια πριν. Πού πήγε λοιπόν όλος ο βράχος που ανήκει ανάμεσα σε αυτές τις χρονικές περιόδους? Χρησιμοποιώντας πολλαπλές σειρές αποδεικτικών στοιχείων, μια διεθνής ομάδα γεωεπιστημόνων υπολογίζει ότι ο κλέφτης ήταν μια περίοδος που ονομάζεται Γη Χιονόμπαλα, μια υποθετική περίοδος κατά την οποία μεγάλο μέρος, αν όχι όλος ο πλανήτης, ήταν καλυμμένος με πάγο. Σύμφωνα με την ομάδα, σε διαστήματα μέσα σε αυτά τα δισεκατομμύρια περίπου χρόνια, μέχρι και το 1/3 του φλοιού της Γης, αποσπάστηκε από τους περιπλανόμενους παγετώνες της Γης Χιονόμπαλας και τις διαβρωτικές τους ικανότητες. Το ίζημα που προέκυψε απορρίφθηκε στους καλυμμένους με λάσπη ωκεανούς, όπου στη συνέχεια απορροφήθηκε στο μανδύα με υποβήθηση τεκτονικών πλακών. Ουσιαστικά σε πολλές τοποθεσίες η Γη έθαψε τα στοιχεία περίπου του 1/5 της γεωλογικής ιστορίας της, υποστηρίζει η ομάδα σήμερα στα πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. Η ιδέα είναι έξυπνη αλλά προκλητική και οι ίδιοι συγγραφείς προβλέπουν ότι ορισμένοι γεωεπιστήμονες θα εκφράσουν σκεπτικισμό. Νομίζω ωστόσο ότι έχουμε εξαιρετικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε αυτόν τον εξαιρετικό ισχυρισμό, λέει ο επικεφαλής της μελέτης Μπρένχιμ Κέλλερ, μεταδιδακτορικό συνεργάτη στο Κέντρο Γεωχρονολογίας του Berkeley. Αν και αποχρώσεις, οι σκανδαλισμοί και οι μηχανισμοί τερματισμού συνεχίζουν να συζητούνται, η ιδέα ότι η Γη ήταν μια γιγάντια παγωμένη χιονόμπαλα πριν από περίπου 700 εκατομμύρια χρόνια γίνεται όλο και πιο αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα. Και παρόμοια με αυτό που βλέπουμε στην Ανταρκτική σήμερα, πολλοί από τους παγετώνες της Γης χιονόμπαλας θα ήταν ισχυροί παράγοντες διάβρωσης. Η υπερκείμενη πίεση του πάγου δημιουργεί υγρές βάσεις που μπορούν να μετακινήσουν τα ιζήματα παρά τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια. Η μεγάλη ασυμόρφωση με τη σειρά της έχει συχνά προταθεί ως ένα χαρακτηριστικό διάβρωσης, αλλά μερικοί γεωλόγοι διστάζουν στην ιδέα μιας τόσο μεγάλης ποσότητας του φλοιού της Γης να έχει εξαλειφθεί τόσο επιμελώς. Ο Κέλλερ ωστόσο βρήκε φρέσκες ενδείξεις που κρύβονταν σε αρχαία ζυργών. Αυτά τα ανθεκτικά ορυκτά κλειδώνουν τις γεωχημικές συνθήκες του περιβάλλοντος τους όταν κρυσταλώνονται και οι επιστήμονες μπορούν να τα ξεχωρίσουν δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα για να ανακαλύψουν πως ήταν κάποτε η Γη. Για παράδειγμα, τα ζυργών 4 δισεκατομμυρίων ετών προσφέρουν κάποιες ενδείξεις για την προέλευση της ζωής. Συγκεκριμένα, αυτά τα ζυργών περιέχουν διάφορα ραδιενεργά ισότοπα που λειτουργούν ως φύλακες αρχείων. Τα ισότοπα ουρανίου επιτρέπουν στους ερευνητές να ανακαλύψουν την ηλικία σχηματισμού των κρυστάλλων με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Τα ισότοπα αυτά αποκαλύπτουν τι συνέβαινε στον φλοιό και στο μανδύα, καθώς ορισμένα προτιμούν το ένα γεωλογικό περιβάλλον από το άλλο. Χρησιμοποιώντας τώρα ένα κέρας από ζυργών, ο Κέλλερ και ομάδα του ξετύλιξαν προσεκτικά τη γεωχημική εξέλιξη του φλοιού της Γης σε 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια.
Είδαν ότι μια κολοσσία γεωχημική μετατόπιση έλαβε χώρα στη θεωρητική αρχή των παγετώνων της γης χιονόμπαλας σε ολόκληρο τον πλανήτη, η οποία εξηγείται μόνο εάν άφθονος γήινος πλοιός ανακυκλωνόταν σε νέες δεξαμενές μάγματος. Τα ισότοπα οξυγόνου μέσα σε αυτά τα ζυργών έδειξαν ότι ο φλοιός είχε περάσει επίσης από υδροθερμικές αλλαγές χαμηλής θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει ότι ήταν η κορυφή του φλοιού σε επαφή με το νερό και τον πάγο που ξυριζόταν και υποβαλόταν, όχι τα βαθύτερα πράγματα. Συνολικά, αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ένα τεράστιο γεγονός διάβρωσης συνέβη στην επιφάνεια. Αν και αυτή η διάβρωση δεν εφαρμόστηκε ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον κόσμο, αντιστοιχεί σε ένα μέσο στρώμα ζήματος βάθους 1,9 έως 3,1 μιλίων που παρασύρεται. Τα γεωχημικά στοιχεία είναι ισχυρά, αλλά οι τυχαίες συζητήσεις σε ένα πρόσφατο επιστημονικό συνέδριο έκαναν κάθε επιστήμονα να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερα στην ιστορία. Πρώτον, περίπου 600 με 700 εκατομμύρια χρόνια πριν, η Γη χάνει τους κρατήρες της. Μερικοί αρχαίοι κρατήρες εξακολουθούν να υπάρχουν σε σταθερούς υπηρετικούς πυρήνες που ονομάζονται κράτονοι, αλλά είναι λίγοι. Πρόσφατα, ένας κρατήρας πρόσκρουσης μεγέθους πόλης βρέθηκε ακριβώς κάτω από τον πάγο της Γρυλανδίας. Έπειτα, υπάρχει τεράστια αύξηση στους ρυθμούς καθίζησης στην αρχή της Κάμβριας. Όλο το νέο ίζημα χρειαζόταν αυτόν τον χώρο για να πέσει, κάτι που θα ήταν δυνατό μόνο αν είχαν προηγηθεί τεράστια επίπεδα διάβρωσης. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, ένα πρόβλημα με τα δεδομένα τους είναι ότι υπάρχει ακόμα ένα χρονικό κενό πολλών εκατομμυρίων ετών μεταξύ του προβλεπόμενου τέλους της γης χιονόμπαλας και της έναρξης της Κάμβριας. Δεν είναι σαφές για το σχηματισμό νέων στρωμάτων βράχου χρειάστηκε τόσο πολύ για να ξεκινήσει να δημιουργείται αφού σταμάτησε όλη αυτή η διάβρωση. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, κάντε subscribe και ενεργοποιήστε το καμπανάκι.